Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ. Δεν είναι ένας πόλεμος που θα φτάσει σε μια κατάληξη στις επόμενες εβδομάδες, διότι καμία από τις δύο πλευρές αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνητρο να πάει σε διαπραγμάτευση, δυστυχώς. Άρα ο πόλεμος θα διαρκέσει. Θα διαρκέσει. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις για τα δημοψηφίσματα που τρέχουν για το επόμενο διάστημα και μάλιστα άμεσα. Έτσι, αν έχω σημειώσει σωστά, μέσα στο Νοέμβριο, σε τέσσερις περιοχές πολύ σημαντικές μέσα στην Ουκρανία. Νομίζω αυτό γίνεται για να οριστικοποιήσει, ας το πούμε έτσι, να παγιώσει την κυριαρχία σε περιοχές ανατολικής Ουκρανίας, περιοχές του Ντόνμπας στη Ρωσία. Είναι μια τακτική η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από πολλές δυνάμεις στο παρελθόν. Είναι μια τακτική ουσιαστικά η οποία προσπαθεί να κόψει ένα κομμάτι από την Ουκρανία. Θα δούμε αν θα το καταφέρει. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Αυτό είναι πολύ κακό νέο, πολύ κακή εξέλιξη για όλο τον πλανήτη. Νομίζω αναμενόταν βεβαίως, ήταν σαφές ότι μετά τις σχετικές, το τονίζω, σχετικές επιτυχίες του πολύ καλά πλέον εξοπλισμένου από τη Δύση, αλλά και ηρωικού παράλληλα Ουκρανικού στρατού, η Ρωσία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μην αντιδράσει με κάποιο τρόπο. Δεν είναι δυνατόν το Κρεμλίνο να φανεί ότι χάνει αυτόν τον πόλεμο. Και από την άλλη μεριά η Ουκρανία έχει ενθαρρυνθεί να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει. Άρα και οι δύο πλευρές προς το παρόν θα επιμείνουν δυστυχώς στο πεδίο της μάχης. Θα επιμείνουν στο πεδίο της μάχης, θα δούμε και πώς θα επιμείνει η Δύση, να το πω έτσι, απέναντι σε... Είναι μια διαδικασία η οποία είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να φτάσει σε μια διαπραγματευτική λύση. Από την άλλη μεριά τα συμφέροντα στο εσωτερικό της Δύσης, πόσο μάλλον στον πλανήτη γενικά, δεν συγκλίνουν απαραίτητα. Διαφορετική είναι η οπτική γωνία της Ινδίας, διαφορετική της Κίνας, διαφορετική της Γαλλίας, διαφορετική των ΗΠΑ. Άρα ο πλανήτης έχει πολλές οπτικές γωνίες, ακόμα και η Δύση στο εσωτερικό της έχει πολλές οπτικές γωνίες. Σαφώς θέλουμε να αποτρέψουμε μια αναθεωρητική πολιτική και λογική σαν αυτή η οποία εκφράστηκε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε επίσης το κατά πόσον η Ευρώπη, ας αφήσουμε τις ΗΠΑ για μια στιγμή εκτός της συζήτησης, κατά πόσον η Ευρώπη ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Η απάντηση είναι προφανής, δεν ήταν. Πάμε και στις ΗΠΑ, να πάμε στη Νέα Υόρκη, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πριν πάμε στα δικά μας, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Ναι, μην ξεχνάμε ότι σε τελική ανάλυση ο ΟΗΕ έχει τη Γενική Συνέλευση, η οποία βεβαίως αποτυπώνει τις απόψεις και τη βούληση όλων των χωρών, των κρατών του πλανήτη. Από την άλλη μεριά όμως έχει ένα Συμβούλιο Ασφαλείας, στο οποίο υπάρχει το βέτο. Έτσι. Και στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπάρχουν ορισμένα μόνιμα μέλη και ορισμένα άλλα τα οποία είναι εκπεριτροπής. Τα μόνιμα μέλη τα ξέρουμε ποια είναι και σε αυτά περιλαμβάνεται βεβαίως και η Ρωσία. Πανίσχυρη, πανίσχυρη. Αυτονοήτως και η Κίνα. Κατά συνέπεια, άλλο Γενική Συνέλευση, άλλο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο ΙΕ έχει μια ισορροπία η οποία δύσκολα θα μεταρρυθμιστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν οι μεγάλες δυνάμεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι οποίες εξακολουθούν να θέλουν να έχουν την ειδική αυτή βαρύτητα. Όταν εκδηλώθηκε η εισβολή, ήταν πιο εύκολη η καταδίκη, λόγω της πολυεπίπεδης επίδρασης των κυρώσεων και στη Ρωσία αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Όσο περνάει ο καιρός, οι φωνές αρχίζουν και διαφοροποιούνται. Έχετε μια Δύση η οποία παρά τις διαφορές στο εσωτερικό της επιμένει στην πολιτική των κυρώσεων και έχετε πολλές άλλες χώρες οι οποίες δεν συμμερίζονται αυτή την προσέγγιση στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Έχουμε πράγματι πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι λάθος επειδή ζούμε ευτυχώς κατά την άποψή μου στη Δύση και ανήκουμε σε αυτή να νομίζουμε ότι η άποψή μας από εδώ όπως το βλέπουμε ταυτίζεται με την άποψη από κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν είναι έτσι. Πάμε τώρα στο θέμα που μας απασχολεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα μπορούσα να πω πως η χθεσινή ομιλία του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ουσιαστικά είναι ένα τέλος αυτό που λέμε τα έκανε όλα για εσωτερική κατανάλωση. Εδώ πάμε παρακάτω τώρα, έτσι, και αυτά τα οποία είπε είναι πάρα πολύ σοβαρά και νομίζω εδώ πρέπει να το δούμε διαφορετικά το ζήτημα. Κάποιοι λέμε από καιρό ότι το θέμα της εσωτερικής κατανάλωσης, το οποίο επαναλαμβάνουν δυστυχώς και οι συνάδελφοι ακόμα και σήμερα, είναι εντελώς λανθασμένο. Προφανώς παίζει ρόλο και η εσωτερική κατανάλωση, αυτό είναι κοινοτοπία, δεν χρειάζεται να παραλαμβάνουμε. Ναι. Τι ρόλο παίζει 10%, 20% εκεί. Δεν πρόκειται περί αυτού, δεν είναι αυτό η ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι, νομίζω, διτή. Αφενός υπάρχει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επεκτατική της Τουρκίας, αυτή εκφράζεται συνοπτικά με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας. Αναφέρομαι στην πολιτική προστατευτικά, έτσι, γιατί υπάρχει μια άλλη αντίληψη για τον Κάυκασο και για την Ασία. Μέσα σε αυτό είναι μακροχρόνιο. Και από την άλλη μεριά έχετε μια προσπάθεια να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του πολέμου στην Ρωσία-Ουκρανία. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε στιγμή και νομίζω ότι αυτά που είπε ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ είναι λίγο σαν να προετοιμάζει το έδαφος, σαν να δικαιολογεί την τουρκική πλευρά στην περίπτωση στην οποία υπάρξει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι σαν να λέει ότι εμείς αυτό εκπροσωπούμε, αυτά έχει κάνει κακιά Ελλάδα και άρα
λιγάκι προετοιμάσει το έδαφος. Εσείς κύριε καθηγητά, το περιμένατε αυτό, θα το κάνει το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς έτσι ή αλλιώς, γιατί η άποψή μου είναι ότι όταν δεν έχει μια απόλυτη βεβαιότητα στην ανάλυση του κανείς, πρέπει να είναι επιφυλακτικός. Σας θυμίζω πως αυτό λεγόταν και για προηγούμενη περσινή εμφάνιση, η οποία βεβαίως δεν έγινε διαζώσης λόγω της πανδημίας, και πάλι λεγόταν ότι θα αναφερθεί στην Ελλάδα, τελικώς δεν αναφέρθηκε καθόλου. Άρα δεν ήταν βέβαιο ούτε ότι θα αναφερθεί ούτε δεν θα αναφερθεί. Να πω όμως το εξής. Σας θυμίζω ότι ο Ερντογάν είχε αναφερθεί και από εκείνο το βήμα εναντίον του Ισραήλ στο παρελθόν. Το οποίο Ισραήλ αυτή τη στιγμή προσπαθεί, πάση θυσία θα έλεγα, να βρει κάποιες γέφυρες. Το γιατί θέλει να βρει γέφυρες είναι πολλαπλό, πολλαπλών επιπέδων η λογική. Ένας από τους λόγους είναι γιατί θέλει βεβαίως να μπλοκάρει την ελληνοϊσραηλινή φιλία και επίσης να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ στις ΗΠΑ για να ξεπεράσει και να διεμβολήσει το λόμπι το οποίο του κλείνει το δρόμο προς τον Αμερικανικό επανεξοπλισμό. Άρα είναι πολλοί οι λόγοι. Αλλά θυμίζω πως είχε εκφραστεί υβριστικά για το Ισραήλ και από τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα βεβαίως προετοιμάζει μια σύγκρουση αν και όταν θεωρήσει ότι τον συμφέρει. Απ' την άλλη μεριά είναι τέτοιος ο αρρηβισμός, ο οπορτουνισμός και η αναξιοπιστία του Τούρκου Προέδρου που έχουμε δει, σας φέρνω το παράδειγμα του Ισραήλ με το οποίο προσπαθεί τώρα. Βεβαίως άλλο Ισραήλ, άλλο Ελλάδα. Ξαναλέω πως υπάρχει μια μακροχρόνια στρατηγική της Τουρκίας, επέκτασης προς τα δυτικά. Περνάει από εμάς αυτό. Δυστυχώς πρέπει να το καταλάβουμε πέρα από εκλογές και συγκυρίες.